Κρήτη Σαπών, ο κύριος Ρεμούντο Σαπών, ο κύριος Ζήκας Παρών, ο κύριος Οικονόμου Παρών. Παρούσες επίσης είναι η κυρία Γκούμα και η κυρία Δημάκου, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, των δημοτικών κοινοτήτων Χολαργού και Παπάγου αντίστοιχα, όπως επίσης η κυρία Μπότη, αναπληρώτρια διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών, ο κύριος Μανάτος, ο προϊστάμενος λογιστήριου και ο κύριος Παπακυρίλου, ο ορκωτός λογιστής. Έχουμε απαρτία, άρα λοιπόν κηρύσω την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεων 2021 του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Το λόγο έχει ο Αρμό. Ναι, βέβαια, το είπα και βεβαίως, τα είπα. Ο κύριος Αυγουρόπουλος, αρμόδιος υποδήμαρχος, έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Σε εφαρμογή του άρθρου 163 του νόμου 3463 του 2006 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και συγκεκριμένα τα άρθρα 72 και 267 του νόμου 3852 του 2010, η Οικονομική Επιτροπή με την υπαρήθου 210/6/7/2022 απόφασή της προέβη στον προέλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2021 του Δήμου Παπάγου Χολαργού και τον υποβάλλει μαζί με την έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από τις 6/7/2022 που εγκρίθηκε ο ισολογισμός από την Οικονομική Επιτροπή μέχρι τις 16/9/2022 που καταρτίστηκε ο τελικός ισολογισμός, προέκυψαν μεταβολές πρώτον στα στοιχεία του ενεργητικού και πατητικού και δεύτερον στα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως. Τα ποσά τα οποία αναφέρονται στις δύο περιπτώσεις αυτές, αν συνυπολογιστούν στο αποτέλεσμα των 53.716,41 ευρώ του σχεδίου ισολογισμού που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή στις 6/7/2022, διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα του ισολογισμού έτους 2021 ήδη πλεόνασμα ποσού 121.062,21 ευρώ. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως ελέγχθηκαν από τον ορκωτό λογιστή κ. Γεώργιο Παπακυρίλου της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Σόλ ΑΕ, ο οποίος υπέβαλε έκθεση ελέγχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, η οποία επισυνάφθηκε στον ισολογισμό, καθώς και αναλυτικά σχόλια ελέγχου στα οποία περιλαμβάνονται όσα προέκυψαν από τον έλεγχο του παραθέτοντος επιπροσθέτως τις αναγκαίες υποδείξεις για κάθε θέμα. Είναι εδώ και ο κοπτός λογιστής, είναι ο προϊστάμενος του λογιστήριου και είναι και διευθύντρια για όποιες απορίες υπάρχουν και ερωτήσεις να συμβάλλουν και αυτοί. Ωραία, τελειώσαμε με ευχαριστώ πολύ. Να ενημερώσουμε ότι έχει αποσταλεί ολόκληρα τα ακριβώς. Έχουν αποσταλεί σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους εγκαίρως, οπότε είχαν και την ευκαιρία και να το δουν, να το μελετήσουν και οπότε προχωράμε στο αν υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριε Ζήκα, τοποθετεί. Ερωτήσεις, λέει. Να μου μιλάτε κιόλα. σε μένα δεξιά. Να σας πω. Απλά να μου λέτε καμιά φορά, να μου φωνάζετε. Θέλετε, ορίστε. Θέλετε να τοποθετεί. Ερώτηση. Ωραία, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν. Καλησπέρα και καλό χειμώνα να έχουμε, γιατί έτσι πως πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει και στο προσάρτημα και στην αναλυτική έκθεση η αναφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Βέβαια, υπάρχει 3.248.668,76. Στην έκθεση υπάρχουν και κάποιες αναφορές για κάποιους από τους οφειλέτες. Αυτά τα ποσά, επειδή είναι από προηγούμενες χρήσεις, από ποια έτη χρονολογούνται, πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, πώς είναι οι οφειλέτες, γιατί εδώ έχει ενδεικτικά τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος. Η Μπάμπης Βοβός είναι αυτή που έχει χρεοκοπήσει. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και το Πράσινο Ταμείο και η Περιφέρεια Αττικής που μου είναι περίεργο τώρα το να μην... Από πότε υπάρχουν αυτές οι οφειλές και επισημαίνεται στην έκθεση το ότι λόγω έλλειψης κατάλληλων στοιχείων δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το ύψος της πιθανής μη εισπράξης. Ποια είναι τα στοιχεία που θα έπρεπε να υπάρχουν για να μπορεί να εκτιμηθεί αυτό το ενδεχόμενο και γιατί δεν υπάρχουν.
Τελειώσατε. Εντάξει. Ωραία. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ναι. Πρώτα απ' όλα για το θέμα του Πράσινου Ταμείου και της Περιφέρειας Αττικής. Όταν κόβεις ένα τιμολόγιο για να πληρωθείς από κάποιον φορέα, μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση στην πληρωμή. Δηλαδή, το ποσό της Περιφέρειας Αττικής έχουμε πληρωθεί ήδη μέσα στο 2022 και συγκεκριμένα. Το είχα και εγώ απορία δηλαδή και ρώτησα, γι' αυτό το γνωρίζω. Απλά να σας το πω, μισό λεπτάκι να το βρω εδώ. Πού είναι το. Τον Φεβρουάριο του 2022 πληρώθηκε της Περιφέρειας Αττικής το συνολικό ποσό και το ποσό από το Πράσινο Ταμείο έχει πληρωθεί εκτός από 9 χιλιάρικα που για να πληρωθούν αφορά ένα τιμολόγιο της εταιρείας ΝΑΜΑ 9.872 ευρώ που περιμένουμε μία έγκριση. Πήραμε κάποιες αποφάσεις, αν θυμάστε, στο προηγούμενο έλειπες νομίζω, αν θυμάστε, στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Και με αυτές πιστεύουμε θα μας πληρώσει το Πράσινο Ταμείο αυτό το υπόλοιπο ποσό. Τώρα, συνολικά στο ποσό που μας οφείλουν είναι από την έναρξη, ο Δήμος έχει ξεκινήσει από 1η-1η-2011, προφανώς έχουν ενσωματωθεί οι οφειλές που είχαν οι προηγούμενοι Δήμοι, οι απαιτήσεις που είχαμε από όλους που χρωστάγανε και στο Δήμο Χολαργού και στον Δήμο Παπάγου. Αυτές είναι οφειλές που έχουν να κάνουν με κλήσεις από την τροχέα, οφειλές από ενίκια τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί, οφειλές από διάφορες έτσι, ενέργειες που είχε κάνει ο Δήμος και δεν κατάφερε να εισπράξει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που έχει σημασία βέβαια και το βλέπουμε στον ισολογισμό, κύριε Ζήκα, είναι ότι αυτό το ποσό μειώθηκε. Δηλαδή, άμα δείτε πέρσι, χρωστάγανε περισσότερα χρήματα και φέτος είναι λιγότερα και βέβαια κάθε χρονιά προστέθονται και καινούργιες οφειλέτες. Γιατί από την τροχιά φανταστείτε ότι κάθε χρόνο μας έρχονται και καινούργιες κλήσεις. Αν δείτε στη σελίδα 17, αναφέρει κιόλας ότι για το ποσό των 2.153.000 έχουμε δεσμεύσει τη φορολογική ενημερότητα. Άρα έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες στην ταμιακή υπηρεσία για, όπως οφείλει, γιατί πάνω από κάποιο συγκεκριμένο ποσό οφείλεις να κάνεις ενέργειες και να δεσμεύσεις φορολογική ενημερότητα. Νομίζω είναι πάνω από 300 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε στείλει και σε όλες τις τράπεζες. Ξέρετε, οι τράπεζες δεν μας δέχονται να στείλουμε 1.000 οφειλέτες μαζί. Μας δέχονται ανά 50, ανά 100, κάπως έτσι. Οπότε στέλνουμε καταδιαστήματα και τα επαναλαμβάνουμε σε περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός που έχει κάποιες χρήματα μέσα να τα δεσμεύσουμε. Και έχουμε βρει κατά διαστήματα αρκετούς οφειλέτες που οφείλουν στο Δήμο με τραπεζικούς λογαριασμούς και έχουμε κάνει κατάσχεση ισχύας τρίτων. Τώρα είναι προφανές ότι δεν μπορεί να γίνει μια πρόβλεψη. Δηλαδή, ποιο μοντέλο να ακολουθήσουμε στο. Ακόμα και το κράτος το ίδιο, του χρωστάνε 70-80 δις, δεν κάνει εγγραφή στον προϋπολογισμό ότι δεν θα εισπράξω, γιατί πού να ξέρεις αν θα τα εισπράξεις ή όχι. Δηλαδή είναι και λίγο σαν επισφάλεια, δηλαδή εμείς με πιο σκεπτικό θα πούμε ότι ξέρεις κάτι, δεν θα εισπράξω τα χρήματα από τον Βοβό, δεν θα εισπράξω τα χρήματα από την. Και αυτά είναι από ενίκεια, έτσι, του Βοβού και είναι ουσιαστικά του πληροδοτήματος χρήματα, δεν είναι του Δήμου, έτσι, αλλά επειδή έχουμε έναν ενιαίο προϋπολογισμό. Είναι χρήματα που δεν είχαν εισπραχθεί μέχρι να μας έρθει στα χέρια μας το κληροδότημα. Αυτά δεν ξέρω αν θέλει η υπηρεσία έτσι να απαντήσει και να προσθέσει κάτι σε αυτά τα οποία είπα. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει έτσι κάποιος τρόπος. Έτσι κι αλλιώς στον προϋπολογισμό που κάνουμε κάθε χρόνο πλέον υπάρχει ένας αλγόριθμος που μας υποχρεώνει και εμφανίζουμε έξοδα σχεδόν το 95% αυτού του ποσού που ότι δεν το εισπράξουμε. Άρα, υπάρχει αληθοφάνεια στον προϋπολογισμό καθέτους, έτσι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Πατήστε το κουμπί. Των οφειλετών. Αν έχει εικόνα υπηρεσία πόσο μπορεί να είναι. Όχι, αλλά μπορούμε να το ζητήσουμε αυτό και να σας το πω. Να σας αποσταλεί.
Έτσι κι αλλιώς ένα Excel είναι, οπότε μπορεί να ζητηθεί και να σας πούμε πόσο είναι το νούμερο του Excel από τους οφειλέτες. Έτσι, πάντα μιλάμε σε αφημί. Έτσι, πάντα η οφειλή είναι αναφημί. Έτσι. Ωραία. Ολοκληρώσατε, κύριε Ζήκα. Υπάρχει άλλο ένα σημείο. Ερώτηση. Ναι. Που είναι που διευθετείται και ήθελα να... Είναι από, εν πάση περιπτώσει, από δικαστικές αποφάσεις οι οποίες έχουν επιδικάσει στο Δήμο να πληρώσει, δεν θυμάμαι τώρα, δεν το βρίσκω εδώ το συγκεκριμένο ποσό, και το οποίο ήθελα να μου διευκρινιστεί. Είναι αυτό που συζητάγαμε την προηγούμενη φορά που κάνουμε χρήση του νόμου. Θέλετε να σας δώσω χρόνο να το ψάξετε, μήπως να μπορώ. Ναι, εντάξει. Ωραία. Ναι, εντάξει. Υποθέτω ότι μιλάς στην 11 δικαιούχοι επί 3.000 ευρώ για το κτίριο του το πρώην της Φλας. Αυτό αφορά. Μαζί με, αλλά αυτό ήδη έχει γίνει εγγραφή στον προϋπολογισμό, το προχωρήσαμε, τα στείλαμε και στο... Επιχορηγηθήκαμε. Όχι, δεν αναφέρεται πιο συγκεκριμένο αφορά, αλλά αυτό αφορά. Αυτό είναι, σύν τους στόχους, αυτό είναι. Έτσι. Δεν έχουμε χάσει κάποια άλλη υπόθεση τα τελευταία χρόνια που να πρέπει να αποζημιώσουμε κάποιους. Ωραία, καλυφθήκατε, έτσι. Λοιπόν, άλλος κανείς ερωτήσεις. Ωραία, πριν προχωρήσω στις τοποθετήσεις, να ρωτήσω τον κύριο Παπακυρίλου εάν θέλει να τοποθετηθεί, να πει δύο λόγια κι εκείνος. Μόνο ελάτε κάπου που να μπορούμε εδώ να σας ακούμε. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλησπέρα. Να ευχαριστήσω για ακόμα και μία χρονιά φέτος που συνεργαστήκαμε στον έλεγχο με τους υπαλλήλους και με την Δημοτική Αρχή για να κάνουμε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν δείτε στην έκθεση ελέγχου, έχει βγει και μία παρατήρηση. Διορθώθηκε δηλαδή και κάτι ακόμα. Και το τελευταίο που είναι να διορθωθεί είναι σε εξέλιξη με τα σχολεία που περιμένετε κάποια τη μεταβίβαση της κυριότητας από την περιφέρεια. Την έκθεση ελέγχου την έχετε. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε οποιασδήποτε άλλες ερωτήσεις, κάτι εκτός από αυτά που ρώτησε ήδη ο κύριος Ζήκας. Είμαστε διάθεσή σας. Ωραία, σας ευχαριστώ. Τοποθετήσεις, κάποιος από τους συναδέλφους αν θέλει να τοποθετηθεί. Ο κύριος Δήμαρχος, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος, ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Ναι, θα ήθελα απλά να σημειώσω 2-3 πράγματα που αποτυπώνονται στον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Θα θυμίσουμε ότι ο ισολογισμός είναι η φωτογραφία της συγκεκριμένης ημέρας, δηλαδή τη συγκεκριμένη μέρα πώς ήταν τα οικονομικά στοιχεία στον Δήμο Παπάγου Χολαρχού. Είναι η 11η χρήση σε μια περίοδο η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, μια περίοδο που ακόμα είχαμε το COVID για αρκετά μεγάλο διάστημα. Θα θυμίσω ότι δεν εισπράξαμε νίκαια για αρκετούς μήνες μέσα σε αυτή τη χρήση. Είχαμε μειωμένα τα αποδοτικά έσοδα, γιατί ακριβώς και είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις να στηρίξουμε κάποια μαγαζιά που ήταν κλειστά και δεν δουλέψανε, αλλά και κάποιοι οι δημότες μας και κάτοικοι της περιοχής δεν κατάφεραν να τα απεξέλθουν και να πληρώσουν τα δημοτικά τέλη. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος μας κατάφερε να έχει πλεόνασμα χρήσης, που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να έχουμε 120.000 πλεόνασμα και να αυξήσουμε την καθαρή θέση του Δήμου μας. Και θα μείνω σε ένα νούμερο, στις υποχρεώσεις. Ο Δήμος 31/12/2020 είχε συνολικές υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες 6.257.000. Να το πούμε έτσι λίγο απλά για να μας καταλαβαίνουν και όσοι μας ακούνε. Αν ο Δήμος ήθελε να αποπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του και να μην χρωστάει σε κανέναν, έπρεπε να πληρώσει 6.257.000.
Ένα χρόνο μετά λοιπόν, 31/12/2021, ο Δήμος οφείλει 5.439. Δηλαδή κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να μειώσει περίπου 800.000 πάσης φύσεως οφειλές τις οποίες είχε. Και επαναλαμβάνω, αυτά γίνανε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, σε μια περίοδο που και τα έργα συνεχίζονται και οι επενδύσεις συνεχίζονται με οργό ρυθμό, και αποδείξαμε και στον απολογισμό πεπραγμένων του προηγούμενου μήνα ότι η πόλη συνεχίζει να προχωράει μπροστά, και βέβαια με λελογισμένες δαπάνες, με πράγματα τα οποία είναι κοστολογημένα και μετρημένα. Και βεβαίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αντιδημάρχους που περάσανε στη συγκεκριμένη χρήση από την θέση του αντιδήμαρχου οικονομικών, να ευχαριστήσω την οικονομική υπηρεσία, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Μανάτο, την κυρία Μπότη, την κυρία Νικολοπούλου, το ταμείο, τα έσοδα, όλη την οικονομική υπηρεσία, γιατί κυρίως όταν μιλάμε για οικονομικά, αυτοί είναι που έχουν έτσι τον πρώτο λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, αν δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Να ενημερώσω ότι παρευρίσκονται αυτή τη στιγμή και η κυρία Σιώτου και η κυρία Χαμηλοθόρη. Λοιπόν, προχωράμε στην ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν κατά, ποιοι ψηφίζουν λευκό. Άρα λοιπόν, ορίστε. Ομόφωνα λοιπόν, κηρύσουμε ομόφωνα την ψηφίστηκε ομόφωνα ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως του έτους 2021 του Δήμου Παπάου Χολαργού. Οπότε η ώρα είναι 7:05 και κηρύσω το πέρας της ειδικής συνεδρίασης.